Αδελφοί μου, θα μιλήσουμε για ένα σύνδρομο πνευματικό, το σύνδρομο του Ιούδα, το σύνδρομο της προδοσίας, το οποίο υπήρχε από τότε που ο άνθρωπος αμφισβήτησε τον Θεό και έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Όποιος έχει το σύνδρομο αυτό, υπάρχουν δύο θεραπείες, ταπείνωση πολύ και αλλαγή, αλλά και να δεχτεί την κάθε κακοπάθεια που θα προέλθει από αυτό. Αντί αυτού όμως, ποιος δεν θέλει δίπλα του έναν γλυκό άνθρωπο που προσφέρει αγάπη και γαλήνη. Αυτός που έχει τόση υπομονή που καταφέρνει και λέει «δεν πειράζει», που είναι ταπεινός και έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Τα όμορφα και γλυκά πετυχαίνονται όταν πιστεύουμε στην ελευθερία του ανθρώπου. Να είμαστε γλυκοί επειδή το πιστεύουμε, όχι για πλάκα. Το θαύμα είναι για τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Η σημερινή μας ομιλία καθυστέρησε σε λίγο λόγω της εορτής των Αγίων Αποστόλων, τον οποίον ζητάμε την ευχή γιατί η Εκκλησία μας είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Σήμερα που μεταδίδεται, που ηχογραφείται η ομιλία, έχουμε και τους Αγίους Αναργύρους, την 1η Κοιμηνός Ιουλίου, κατά το πατρό και σωστό εορτολόγιο, και οι Άγιοι Ανάργυροι δεσπόζουν και τους χρειαζόμαστε όλοι όταν υποφέρουμε από σωματικές ασθένειες κυρίως. Το καλοκαίρι, αδερφοί μου, και οι ζέστες φανερώνουν έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που έχουμε. Τον έχουμε, αλλά το χειμώνα τον κοιμίζουμε και το καλοκαίρι τον βγάζουμε στην επιφάνεια λόγω του κλίματος. Μην σας κάνει εντύπωση. Θα σας αναφέρω έτσι επιγραμματικά ότι στην Αφρική, που οι άνθρωποι έχουν πολύ ζέστη, είναι και χαρακτήρως λίγο νοθροί. Άρα μας επηρεάζει και το κλίμα στο ότι κάνουμε. Πριν πάμε όμως εκεί, θα ήθελα να σας πω για ένα άλλο σύνδρομο πνευματικό, το οποίο καλό είναι να λέγεται, γιατί ξέρετε ότι και η θεολογία είναι επιστήμη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, με έρευνα και με σχέση με την ιατρική πάντοτε. Το σύνδρομο λοιπόν αυτό, το οποίο είναι πνευματικό και δεν έχει σχέση με το σώμα μας, είναι το λεγόμενο σύνδρομο του Ιούδα, το οποίο το προσλαμβάνει κάθε άνθρωπος δυστυχώς, ακόμα και πριν να υπήρχε ο Ιούδας, ονομάστηκε μετά σύνδρομο του Ιούδα, από τότε ακριβώς που ο άνθρωπος αμφισβήτησε το Θεό, εκεί στην, θυμάστε, ένα δειλινό ήταν, λέει, απογευματάκι, και βγήκε ο Θεός στον Παράδεισο, και γιατί ο Παράδεισος ο πρώτος ήταν υλικός, είχε δέντρα, ποτάμια, έτσι, και άρχισε να ψάχνει τον Αδάμ και την Εύα, και τότε, λέει, αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος είχε αμφισβητήσει το Θεό και έκανε αμαρτία. Έφαγε τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Έκτοτε υπάρχει αυτό το σύνδρομο της προδοσίας μέσα στον άνθρωπο, δηλαδή να αμφισβητήσει τον Θεό και μετά να αμφισβητήσει τον άνθρωπο. Οι πατέρες, προχωρώντας βαθύτερα, λένε ότι πρώτα μας έρχεται η κακή σκέψη και μετά η καλή. Πρώτα μας έρχεται η κακή διάθεση και μετά η καλή. Πρώτα η κακή επιθυμία και μετά η καλή. Γι' αυτό και θέλει αγώνα πολύ για να αναστραφεί αυτή η διαστροφή και να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Να θέλουμε το καλό και μάλιστα πρώτο. Την πρώτη σκέψη να θέλουμε το καλό. Το σύνδρομο του Ιούδα, αδερφοί μου, φτάνει τους ανθρώπους στην προδοσία. Και η προδοσία δεν έχει να υπολογίσει ούτε ηλικίες, ούτε φίλο, ούτε ανθρώπους, αλλά ούτε και Θεό. Έτσι. Γιατί βλέπετε ξεκάθαρα πόσο προδίδουμε τον Θεό ανά πάσα ώρα και στιγμή, με πόσο ευκολία. Και φανταστείτε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να προδώσουμε και έναν άνθρωπο όταν μπορούμε να προδίδουμε τον Θεό. Το σύνδρομο του Ιούδα, λοιπόν, μπορεί όταν κανείς δεν έχει χρόνια νόσο, δηλαδή να είναι ένας μόνιμος προδότης,
Ένας Αρτέμις Μάτας θα λέγαμε τώρα εμείς, όπως βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες που έκανε αυτός ο ηθοποιός τον Προδότη. Όταν δεν έχει συμβεί αυτό και αγωνίζεται ο άνθρωπος, δηλαδή μία πέφτει, μία σηκώνεται, μία προδίδει, μία επιστρέφει, τότε υπάρχουν δύο θεραπείες. Η μία θεραπεία είναι η πολύ ταπείνωση που πρέπει να έχει, έτσι ώστε να παραδεχτεί ότι προδίδει για να σωθεί. Και το δεύτερο φυσικά είναι η αλλαγή. Η αλλαγή όμως, επειδή το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές, στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι πάω το εξομολογούμε μόνο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Φυσικά όταν εξομολογείσαι συγχωρείσαι. Αλλά όταν δεν πράττεις ανάλογα, τότε δεν συγχωρείσαι. Γιατί δεν συγχωρείσαι? Όχι γιατί δεν παρέχεται συγχώρεση, αλλά γιατί εσύ δεν την ενεργοποιείς τη συγχώρεση. Έτσι λοιπόν, είτε με την ταπείνωση, είτε με την πράξη, η πράξη ποια είναι? Να δεχτώ, εφόσον είμαι προδότης, προσέξτε, να δεχτώ την κάθε κακοπάθεια που θα προκύψει από αυτό, να την αποδεχτώ, και όταν την αποδεχτώ, ο κατάδικος που καταδικάζεται σε ισόβια δεν περιμένει να βγει αύριο, αποδέχεται ότι είναι ισόβια. Ακόμα και όταν είναι 20-25 χρόνια που ισχύει στο ελληνικό δίκαιο, περιμένει ότι θα βγει μετά από 25 χρόνια. Δεν λέει βγάλτε με αύριο. Οπότε ο άνθρωπος που προδίδει πρέπει να δεχτεί το οποιοδήποτε επιτίμιο, όσο και αν κρατήσει, μήπως και σωθεί μέσα από αυτό. Προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι αμαρτίες δεν είναι αυτές αυτή η αμμούδα που έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, η ψηλή άμμος που την καθαρίζουμε εύκολα. Αμαρτίες είναι τα μπάζα που κουβαλάμε, και σίγουρα αμαρτία μεγάλη είναι αυτό. Να έχεις μέσα σου την προδοσία. Να έχεις μέσα σου όχι την αμαρτία, την προδοσία, η οποία είναι πολλές φορές τόσο μεγάλη που σε κάνει να πουλάς όχι τη μάνα σου και τον πατέρα σου, αλλά τον ίδιο τον Θεό. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι το καλοκαίρι άλλοτε έχουμε κάνει ομιλίες, θυμάστε, για το επικίνδυνο καλοκαίρι, και όσοι μας παρακολουθείτε, το καλοκαίρι ενέχει ένα κίνδυνο στο νευρολογικό μας σύστημα, το οποίο φυσικά επηρεάζει και την πνευματική ζωή. Με απλά λόγια, ο άνθρωπος εκνευρίζεται πιο εύκολα και σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτή η νοθρότητα, αν θέλετε, αυτή η ζέστη, αυτή η χαλάρωση φέρνει εκνευρισμό, γιατί εμείς νομίζουμε ότι η ξεκούραση θα προκύψει από το αν είμαστε ήσυχοι σωματικά. Δηλαδή πήγα σε μια παραλία 8 ώρες, δεν με ενόχλησε κανένας, άρα είμαι ήρεμος. Δεν είναι όμως αυτό ηρεμία. Η ηρεμία, ξέρετε, είναι η ηρεμία των λογισμών, πρώτο, το μυαλό σου να είναι ήρεμο, και η καθαρότητα από τα πάθη. Τότε είναι ήρεμος ο άνθρωπος, ακόμα και αν έχει μισή ώρα να κάτσει να πιει έναν καφέ ή να ξαπλώσει μισή ώρα. Εκεί ξεκουράζεται. Στα υπόλοιπα όλα δεν ξεκουράζεται. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι έχουν το καλοκαίρι μια επικινδυνότητα παραπάνω, γι' αυτό και ήθελα σήμερα να σας πω κάποια πραγματάκια γύρω από αυτό. Στην ουσία να βάλουμε έτσι λίγο ζάχαρη ή λίγο μέλι στην ζωή μας, για να γίνουμε πιο γλυκείς, ακόμα και όταν νιώθουμε το ηφαίστειο μέσα μας να ξεχύνεται. Κάποτε ένας αβάς, ο οποίος έγινε με το ζόρι επίσκοπος. Μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήταν επίσκοπος, και ήταν νωρίτερα και μοναχός πολλά χρόνια κτλ. Κτλ. Μια δόση πώς έγινε, κόλλησαν κάποιοι, κόλλησε βελόνα, και πήγαινε καθιστούσε και τον κατηγορούσαν ένα μοναχό, ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και πήγαινε και ο μοναχός ο τάδε εκείνο, και ο πάτερ τάδε εκείνο, και εκείνο, και εκείνο. Οπότε μια στιγμή φοβήθηκε τόσο πολύ ο γέρον επίσκοπος, που την επόμενη φορά που ήρθαν αυτοί πάλι να πούν για τον μοναχό, κρύφτηκε σε μια ντουλάπα με στο γραφείο του. Αυτοί όμως δεν
καθησυχάστηκαν και τον ψάχναν. Αλλά ήταν τόσο απλός, τόσο ταπεινός, τόσο καλός. Το βρήκαν. Και του λένε, καλά Άγιε Δέσποτα, λέει, μας μας αποφεύγεις. Είναι αυτό που λένε, ένας τον διώχνανε από το χωριό, γιατί ήταν ό,τι να είναι, και αυτός έλεγε, πού είναι το παπά του σπίτι να πάει να μείνει. Έψαχνε το καλύτερο σπίτι να μείνει, τον διώχνανε. Και όταν λοιπόν τον ανακάλυψαν, τους λέει, παιδιά, εσείς δεν πάτε καλά. Θέλετε ό,τι απέκτησα τόσα χρόνια να μου το χαραμίσετε σε λίγες μέρες μέσα. Γιατί? Γιατί πήγαιναν συνέχεια και λέγανε εκείνον τον άνθρωπο. Αυτό τον τάραζε. Είχε κάνει αγώνα τόσα χρόνια να είναι ήρεμος. Είχε κάνει αγώνα να είναι ήσυχος, πράος. Είχε κάνει αγώνα να μην κατακρίνει. Και πήγαιναν αυτοί συνέχεια. Εκείνος, αυτός, εκείνος, 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 εκείνος. Μια-δυο-τρεις τους φοβήθηκε μετά. Και τους είπε, φύγετε σας παρακαλώ, γιατί εσείς έτσι όπως πάτε θα με κάνετε, με λίγα λόγια, να νευριάσω και θα σας πάρει και εσάς, θα πάρει και τον αυτόν και θα γίνει χαμός μετά. Ποιος άνθρωπος δεν πλησιάζει ένα γλυκό άνθρωπο, έτσι. Όχι έναν επίπλαστο, ψεύτικο, έναν ηθοποιό, ο οποίος μπορεί να σε κάνει τον γλυκό ό,τι ώρα θες. Ένα πραγματικά γλυκό άνθρωπο, ο οποίος μιλάει όμορφα, είναι ήρεμος και όπως θυμάστε πόσες φορές και πήγαμε και προσωπικά έτσι και τα λοιπά και κάτσαμε δίπλα σε έναν άνθρωπο του Θεού, αποπνέει μια ηρεμία, έτσι, αυτό είναι το βασικό, τη γαλήνη δηλαδή. Κάποτε είχαμε κάνει και ένα γκάλοπ εδώ και βρήκαμε μέσα στα άλλα ότι οι άνθρωποι έψαχναν τη γαλήνη πιο πολύ, έτσι ακριβώς σαν λέξη, τι ψάχνετε πιο πολύ, και πιο πολύ ψήφισαν τη γαλήνη. Ποιος δεν θέλει λοιπόν ένα γλυκό άνθρωπο να τον έχει κοντά του και να τον τρώει στην ουσία, όπως έχεις ένα γλυκό και το τρως. Υπάρχουν άνθρωποι, αν θέλετε, κάποιοι είναι από τη φύση τους, γεννήθηκαν ας πούμε ευγενικοί, μιλάνε ωραία, δεν ξεσηκώνουν ποτέ και ίσως να το πούμε έτσι και χοντροειδώς, αν θέλετε, δεν θυμώνουν και ποτέ, ακόμα και αν οι πόρτες χτυπάνε δίπλα τους και βροντάν, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν νεύρα. Και είναι και καλή παιδαγωγή αυτή, ασχολούνται με τα μικρά παιδιά και δεν νευριάζουν ποτέ. Έλα καλό μου, έλα αυτό μου, εκεί, αυτό, είναι και μπορούν και τα καταφέρουν. Είναι αυτοί οι οποίοι όταν οι απαιτήσεις των άλλων ξεπερνούν την πραγματικότητα την ανθρώπινη, αυτοί ξέρουν και λένε ένα, ας πούμε, εντάξει, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε, μη στεναχωριέσαι, εκείνο και τα λοιπά. Ο γλυκός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει αγώνα νωρίτερα, να ξέρετε, γιατί είπαμε τώρα για αυτόν ο οποίος είναι από γεννησιμιού του, έτσι, χαρισματικός, εκείνος είναι ακόμα πιο δυνατός. Δηλαδή, έχει και μία ενέργεια μέσα του, μία δύναμη, η οποία σε συγκλονίζει, χωρίς, όπως είπα νωρίτερα, να νευριάσει καθόλου, χωρίς να ταραχτεί καθόλου, γιατί αυτό είναι το βασικό. Πέφτει η βόμβα, ας πούμε, δίπλα του και λέει, μη στεναχωριέστε παιδιά, θα την ξεφύγουμε, θα την πηδήξουμε, θα την βγάλουμε και την πετάξουμε και θα συνεχίσουμε. Είναι ο ψύχρεμος, είναι ο ταπεινός. Γιατί είναι ταπεινός? Γιατί ό,τι και αν ακουστεί, ξέρει ότι ο Θεός τον παρακολουθεί. Έγινε ένα ατύχημα, εντάξει, ηρεμία. Ή ξέρω εγώ, μου είπαν αυτό για σένα. Καλά, δεν βαριέσαι. Και άλλα πολλά. Είχε δηλαδή αυτός που αγωνίστηκε πολύ για να τα καταφέρει αυτά, έχει μία σιγουριά μέσα του, μία απολυτότητα, ότι όλα τα παρακολουθεί εκείνος και δεν πρόκειται, ό,τι και αν ακουστεί, να ταραχθεί καμία σειρά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ταραχή είναι αυτή η οποία είναι ένα όπλο του διαβόλου, έτσι, σε ταράζει για να σε κερδίσει. Αυτό το έργο το βλέπουμε εδώ και 1,5 χρόνο στην τηλεόραση. Ονομάζεται ταραχή και γοητεία. Κάθε μέρα για το ίδιο θέμα. Μπαρ. Μετά από μία ώρα ξανά. Μπαρ, το ίδιο θέμα. Μετά από μισή ώρα πάλι. Αλλάζεις κανάλι, μπαρ, το ίδιο θέμα.
Δεν έχει άλλο θέμα. Αυτό. Γι' αυτό και μόνο σου φέρνει ταραχή. Έτσι. 10 κανάλια να γυρίσει την τηλεόραση, βλέπει το ίδιο θέμα. Αυτό είναι το όπλο. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Λέει, μια διαφήμιση κάνουμε. Για την υγεία σας ενδιαφέρομαι. Και εσύ νιώθεις ταραχή μέσα σου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ όταν πας στον Άγιο άνθρωπο δίπλα, δεν νιώθεις ταραχή. Εγώ θα του κάνω και μια επέκταση αυτό το οποίο σας λέω τώρα. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός θα παρακαλάει όταν τον ταράζουν οι άλλοι να είναι τόσο ταπεινός που να μην απαντάει. Περισσότερο τι κάνουμε, απαντάμε όταν μας προσβάλλουν. Ήθελα να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο δυνατός, που φυσικά με τη χάρη του Θεού τα κατάφερε όμως ο ίδιος, γιατί νωρίτερα, πριν από χρόνια ενδεχομένως, ήταν και αυτός θυμώδης και οργύλος, ή αν θέλετε ήταν ανταποδοτικός, αυτό το κλασικό. Αν με πειράξουν, θα αντιδράσω. Όταν δεν με πειράζουν, δεν κάνω κακό. Που λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτός λοιπόν μπορεί να παρακαλάει την ίδια ώρα να τον δίνει ο Θεός σιωπή, μπορεί να έχει, να φέρνει ηρεμία δίπλα του ακόμα και όταν φωνάξει. Και το βλέπουμε αυτό και στους Αγίους μας. Έτσι φωνάζει ο πρόδρομος, αλλά οι άνθρωποι του Θεού ηρεμούν, γιατί λέει, κοίταξε, φωνάζει εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας. Εμείς όμως θα αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πιάσουμε τον κατευθείαν γλυκό άνθρωπο, ο οποίος τι κάνει, πάντοτε βρίσκει τον τρόπο, έτσι, να είναι η φωνή του απαλή, να μπαίνει στην καρδιά του άλλου και να μην ματώνει. Ακόμα και όταν το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό, δηλαδή, κοίταξε, χάνεσαι, δεν πας καλά. Αλλά να το πει με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να μην παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε δει στο Ευαγγέλιο, να λέει ο Χριστός παραδείγματος χάρη, πήγαινε, έτσι απλά, και μην το ξανακάνεις. Αυτό δείχνει μια ηρεμία. Θα μπορούσε να το φωνάξει, θα μπορούσε να τον επιτιμήσει, θα μπορούσε να τον πει χίλια δύο πράγματα. Άλλο του λέει μια κουβέντα, πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Απλά πράγματα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξέρει ότι καλύτερα επιτυγχάνεις με τον νηστέρι, γιατί και το νηστέρι κόβει πάρα πολύ άσχημα, το ξέρετε. Αλλά επειδή το κάνει ο γιατρός σιγά σιγά, κόβει όσο θέλει. Και σας θυμίζω ότι ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός είχε τόσο χειρουργική δυνότητα που του λέγανε, του δίνει ένα πάκο με χαρτάκια. Και του λέγανε, πάρε τον νηστέρι και θέλω να μου κόψεις μέχρι το 7ο χαρτάκι. Και αυτός έκανε μία έτσι και έκοβε μόνο μέχρι το 7ο. Δεν έκοβε το 8ο. Ξέρουν λοιπόν αυτοί ότι το νηστέρι κόβει πολύ πιο άσχημα από ότι να πάρεις το τσεκούρι και να κόψεις. Και ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους επικαλούμεθα και τους ζηλεύουμε, αν θέλετε, όπως είπα νωρίτερα, ότι όταν θα ξεφύγουν θα πονέσουν αυτοί, όταν θα φωνάξουν θα πονέσουν αυτοί, όταν θα ταραχτούν οι πρώτοι που θα ζημιωθούν θα είναι αυτοί. Και του καταφέρνουν. Είναι ο λεγόμενος, όπως είπαμε, γλυκός άνθρωπος, έτσι, που στο κάτω-κάτω έχει πάρει απόφαση ότι αν είναι ο άλλος να αλλάξει, θα αλλάξει ούτως ή άλλως. Είτε το φωνάξει είτε δεν το φωνάξεις. Και φυσικά παρακαλάει ο κάθε άνθρωπος από εμάς, γιατί ποιος δεν θέλει την ησυχία του, να μαλακώνει ο Θεός αυτή μας την τραχύτητα, που είμαστε σκληροί άνθρωποι, χοντρόπετσοι και δεν έχουμε ευαισθησία πολλές φορές, και να μας βγαίνει αυτό και προς τα έξω. Στην αρχή βγαίνει λίγο χαλαρά και μετά βγαίνει ακόμα πιο μαλακά και γίνεται ακόμα πιο μαλακός ο άνθρωπος και πιο γλυκός. Πολλές φορές να βλέπετε, ο καθένας, επειδή το ξέρει, επειδή το έχει ζήσει, δίνει μια συνταγή στον άλλον ο οποίος τον πλησιάζει. Δίνει τη συνταγή του σωστού. Του λέει, ας πούμε, κοίταξε, αυτό έτσι να το κάνεις για να πετύχει. Αλλά δεν το δίνει πάντα με τον σωστό τρόπο. Εγώ σου το είπα, εγώ σου το έκανα, φωνές, κακό κτλ.
Και σίγουρα φανταστείτε σε ένα σπίτι μέσα να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα με έναν τρόπο, ακόμα και όταν φαίνεται ότι δεν ακούγεται, γιατί οι άλλοι είναι σε ταραχή και φωνάζουν, κάνουν κτλ. Πάντα αυτός να έχει αυτή τη σταθερότητα. Και να λέει, δεν πειράζει. Ή να λέει, ηρεμήστε. Ή να λέει, εκείνο. Πόσο μας αρέσει λοιπόν. Τώρα εγώ που σας περιγράφω αυτόν τον άνθρωπο, το περιγράφω για να σας αρέσει. Όχι να μείνει στο ράφι μόνο. Καταλάβετε. Γι' αυτό και τα λέμε αυτά. Βέβαια, να ξέρετε ότι όταν γεμίζει ο Χριστός με την παρουσία του τον άνθρωπο και όταν έχουμε στιγμές, να το πω έτσι, η στιγμή μπορεί να είναι και ολόκληρη ημέρα ή μπορεί να είναι και ολόκληρος χρόνος πνευματικότητος αληθινής, τότε δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα, παρακαλάμε τι, να έχουμε τέτοια πνευματικότητα που να μην αφήνει τρύπες και περιθώρια να περνάνε τα νεύρα μας από μέσα, τα οποία υπάρχουν και χρειάζονται. Άνθρωπος χωρίς νεύρα δεν μπορεί να ζήσει, αλλά μπορούμε να τα ελέγχουμε περισσότερο και να μην βγαίνουν στο λαιμό μας και βγαίνουν έξω από το στόμα μας. Είναι το πρώτο στάδιο αυτό, να ξέρετε. Αν καταφέρεις και θυμώσεις χωρίς να μιλήσεις, έχεις κάνει την πρώτη νίκη. Σφίγγιση κάνει, ζορίζεσαι, αλλά δεν πέρασε προς τα έξω. Βέβαια η ταραχή που έχεις μεταδίδεται ακόμα, αλλά είναι μία νίκη. Μετά η δεύτερη νίκη είναι να το έχεις μέσα σου και να το σφίξεις τόσο πολύ που ούτε το σώμα σου να κουνηθεί. Και μετά, όπως σας είπα, είναι στους λογισμούς, διότι ο άνθρωπος ο οποίος τη θα σέβει το λογισμό του, μετά δεν έχει ανάγκη να ταραχθεί, δεν έχει ανάγκη να γίνει ξινός. Ένας λόγος, ένας τρόπος, αν θέλετε, για να το καταφέρουμε αυτό, είναι όταν πιστεύουμε στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι υπεύθυνος κάπου, είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Γι' αυτό και όταν το νιώθεις αυτό, μπορείς πάρα πολλές φορές να αφήσεις περιθώρια και να πεις, άντε δεν πειράζει και αυτό, άντε δεν πειράζει και το άλλο, άντε δεν πειράζει και το άλλο. Και να είσαι ήρεμος. Και φυσικά ένας τρόπος καλός, έτσι, για να φερόμαστε γλυκά στους ανθρώπους, είναι να μην τους υπενθυμίζουμε λάθη, ιδίως του παρελθόντος, τα οποία ενδεχομένως τώρα έχουν πεθάνει, έχουν σβήσει. Γιατί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η ευγένεια του γλυκού ανθρώπου δεν εξαρτάται από το savoir vivre. Εξαρτάται από το πόσο πνευματικός είναι. Οπότε, αποφεύγει να θυμίσει στον άλλον κάτι που έκανε παλιά, για να είναι έρημα τα πράγματα. Και αυτό το κάνει με πίστη πραγματική. Με σοφία και με σιγουριά. Ιδίως το δύσκολο είναι, αδερφοί μου, όταν έχουμε το πρόγραμμά μας, έτσι, το οποίο διαταράσσεται. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται Τούρκος. Και εκεί είναι και ένα θέμα σοβαρό. Έτσι, να είστε ευέλικτοι, έτσι ώστε να διαταράσετε ακόμα και το πρόγραμμά σας, για να είστε γλυκείς άνθρωποι. Όχι επίπλαστα, επαναλαμβάνω, όχι με κανόνες συμπεριφοράς καλούς που λένε κτλ, αλλά πραγματικά, αληθινά, επειδή το πιστεύετε. Αλλιώς καλύτερα να φωνάξετε και να μετανιώσετε, παρά να το κάνετε ψεύτικα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν άπειρη βοήθεια, αν θέλουμε να το κατορθώσουμε αυτό. Υπάρχει βέβαια και μεγάλη πίεση στην αρχή, γιατί και ο τρόπος ζωής, βλέπετε τώρα, οδηγεί στην ταραχή, στον εκνευρισμό, αποθεί πάρα πολύ την ησυχία, βλέπετε, ακόμα και στην ζωή, την καθημερινότητα. Πρέπει να τρέχουν συνέχεια οι άνθρωποι, να κάνουν κάτι. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά εμείς ότι το θαύμα είναι για τους ανθρώπους, δεν είναι για τον Θεό, και μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτή είναι λοιπόν η σημερινή μας, έτσι, στάλα παραδείσου και ηρεμίας και εν όψη, αθέτω, του υπόλοιπου καλοκαιριού, αλλά και, εντάξει, δεν κρίνεται ο χριστιανός από μια περίοδο, μπορεί να νευριάσει και το χειμώνα, έτσι. Αλλά ακόμα και πονεμένος όταν είσαι, να ξέρεις ότι
Ο θυμός θα σου μεγαλώσει το πρόβλημα, ενώ η ηρεμία θα σου μειώσει το πρόβλημα. Έτσι. Αυτά όλα τα ελέγχουμε από το πρωί, όταν σηκωνόμαστε. Αυτά όλα τα παρακαλούμε από το πρωί. Και μέσα στις πολύ σωστές και σοβαρές προσευχές που υπάρχουν, και γιατί προέρχονται από Αγίους Πατέρες, τους πατέρες της Όπτινα προκειμένου, είναι μια προσευχή η οποία έχει, δόξα τω Θεώ, έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ ανάμεσα στους χριστιανούς, και είναι αυτή η προσευχή των Πατέρων της Όπτινα, η οποία είναι τόσο περιεκτική, αδερφοί μου, και τόσο σε ηρεμή, αρκεί να δώσεις, εγώ λέω, το maximum 5 λεπτά, που είναι πολλά, να δώσεις εκεί προσοχή. Και η προσευχή αυτή φυσικά, θα την ξέρετε, θα την έχετε πει όλοι, αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν την έχει πει, ξεκινάει και τελειώνει ως εξής. Κύριε, λέει, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη, προσέξτε μία-μία τις λέξεις, όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή μέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Στην κάθε ώρα της ημέρας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, δίδαξέ με να τις δεχτώ με ηρεμία, προσέξτε εδώ, και με την ακλόνητη πεποίθηση ότι τίποτε δεν συμβαίνει χωρίς να το επιτρέψεις εσύ. Έτσι, βλέπετε. Έτσι έρχεται η ηρεμία. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου. Στις απρόπτες περιστάσεις μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι όλα παραχωρούνται από σένα. Πόσα απρόπτα κάθε στιγμή. Δίδαξε με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος της οικογένειάς μου με ευθύτητα και σύνεση και σε όλους τους συνανθρώπους μου, ώστε να μην συγχύσω και στεναχωρήσω κανέναν. Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο και όλα τα γεγονότα της ημέρας αυτής σε όλη τη διάρκεια της. Καθοδήγησε τη θέλησή μου και δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Είδε μία λοιπόν, αδερφοί μου, κάντε έτσι ένα διάλειμμα, κάντε μια, αν θέλετε, τακτική και κοιτάξτε να μην χάσετε, όπως έλεγε εκείνος ο Άγιος Επίσκοπος, ό,τι κόπο κάνατε, έτσι, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν την ταραχή. Βλέπεις ότι ένας άνθρωπος άμα ταραχτεί, μετά χάνει για μέρες ολόκληρες τον εαυτό. Μπορεί ένας άλλος όμως την ίδια ώρα να τον βρει. Επειδή όμως οι περισσότεροι είμαστε επικίνδυνοι στο να το χάσουμε για πολύ καιρό, ας φιλοξενήσουμε την ηρεμία αυτή, η οποία δεν έχει καμία σχέση, όπως σας είπα, με τεχνικές, με μεθόδους, με γιόγκες, με τέτοια, με φάρμακα, με ιστορίες, αλλά είναι καθαρά μια πνευματική κατάσταση, η οποία τι κάνει, μένει κιόλας, αφήνει κιόλας. Αφήνει μέσα σου και μένει. Να προσεύχεστε υπέρ Κυριακής που έχει εγκεφαλικό, Παρασκευά και Μάρθας. Και όποιον άλλον σκέφτεστε και θυμάστε. Εύχομαι να είστε καλά την υπόλοιπη εβδομάδα και στην επόμενη ομιλία θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Βοήθειά μας οι Άγιοι Απόστολοι και Άγια Ναύια. Αμήν.